Πότε ακριβώς δεν ξέρω, αλλά είμαι σίγουρη ότι είμαστε περισσότερο κοντά από ποτέ. Τι? Αυτό είναι ψέματα. Διότι αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός ήταν να επαναδιαπραγματευτεί τους όρους ενός μνημονίου και να ζητήσει με μία νέα συμφωνία, να εφαρμόσει μία νέα συμφωνία, ώστε μετά από 3 χρόνια να σταματήσουμε να έχουμε μνημόνιο. Όπως και έγινε, το 18 βγήκαμε από τα μνημόνια. Δεν ισχύει, γιατί εμείς και στην υπόθεση Γεωργούλη δείξαμε ότι έχουμε το ηθικό πλεονέκτημα. 15 λεπτά μετά την γνωστοποίηση της καταγγελίας, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε εκτός κόμματος τον Αλέξη Γεωργούλη. Σε αντίθεση με άλλους πρωθυπουργούς και πρόεδρους κομμάτων, δεν συγκάλεσε την επικοινωνιακή του ομάδα για να δει πώς μπορεί και αν μπορεί να διαχειριστεί πολιτικά το θέμα. Απλά έθεσε το Γεωργούλη εκτός ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ το 2023 σημαίνει ανατροπή για να κατακτήσουμε τη σταθερότητα. Γνωρίζω από πολύ μικρή ότι οι άνθρωποι δυστυχώς σε αυτήν την κοινωνία δεν έχουν ισότιμες ευκαιρίες. Αυτό που θα ήθελα είναι να εξασφαλίσω όσο το δυνατόν περισσότερες και ισότιμες ευκαιρίες για όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μου.